Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay a leap. The cabinets are bare, and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I'm no weak man, I could intention. So pull me up. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Είμαι η Λίνα και είμαι νερό. Γεννήθηκα πριν από μερικούς μήνες εδώ και μου αρέσει πολύ. Τι όμορφο ήλιος, τι ωραία μέρα. Χθες έβρεξε και όλα είναι καθαρά και δροσερά. Κρυστάζω νερό. Νόστιμα ψαράκια που έχει αυτή η ηλικία. Η στονίδα είναι θησαυρό. Θησαυρό, θα σου πάω κάτι στο πρωινό. Νόστιμα μου, Γιώργο Χαλόπουλο, έλα στο στοματάκι μου. Πώς τρως έτσι, σαν διάριστρος. Τα καταπίνεις ολόκληρα τα νυχαλοπουλάκια. Γιατί εσύ πώς τρως. Δεν τα καταπίνεις ολόκληρα. Δεν έχεις ακούσει που λένε τρώει σαν βάρος. Σε πειράζω. Δεν βλέπεις τι λένε από στρώει. Τσιμπολογάζεται πολύ τσιμπολ. Δεν μ' αρέσουν μόνο τα κεφαλόπουλα. Μ' αρέσουν όλα τα ψαράκια. Στην πιστονίδα που έχω πια να ψάχνεις θα βρεις νόσημα με ζευγάκια. Πάρε μια γόρτα και δες το τρώμα. Θέλω πως δεν μπορούμε ούτε να μιλάμε. Γεια σου Λινά, μπραβά. Δεν με νοιάζει. Ας φάνε γλάρι όλα τα ψάρια. Εμένα άλλα φαγητά μου αρέσουν. Φίλια και χορταράκια και μικρά μικρά ζωάκια που κολυμπούν στο βυθό κοντά στην όχθη. Αχ, πίνασε. Ας κολυμπήσω προς την όχθη. Ωραία και το πρωινό. Γιατί δεν φεύγω, τι είναι αυτό που μου κρατάει το πόδι. Λίνα, μην τραβάς, θα κόψεις το πόδι σου. Τι είναι αυτό που μου κρατάει το πόδι. Είναι τα παιδιά, αλλά είναι διάφορο και δεν την φέρνω στην ψυχολογία. Θα την κάνω ψάρι. Θα σου σε βοηθήσω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Πω, πω, πόσο πεινάω. Μόλι αυτή την περιπέτεια δεν έφαγα τίποτα. Πάω να βρω ένα στόμα σε βάση. Κάτι πρέπει να κάνουμε άλλο, Τίλη!
Μέρα ψήλωσης. Οι νερόποδες αποφάσισαν να πεταχθούν σε άλλες περιοχές με νερό που ακόμη δεν τις είχαν εξερευνήσει. Το νερό εδώ ήταν πιο ρηχό και δεν ήταν τόσο απέραντο όσο το νερό της γέννης. Οι όχθες ήταν αρκετά κοντά η μία στην άλλη και μέσα στο νερό κολυμπούσαν μεγάλα ψάρια. Πάνω από την επιφάνεια του νερού πετούσαν μικρές βελούλες. Τα φτερά τους ήταν έντονο μπλε και γυάλιζαν στον ήλιο. Οι όχθες ήταν γεμάτες με τυφερά χορταράκια και ήσαν το τυπάν. Έτσι πήραν τη βάση του σκύλου, τους ανέβησαν σε ένα μηχανάκι και κάνανε το θόρυβο.
Έτσι πέρα από τη δύναμη, πέσε και γιόνι, τα σπουλιά, να μην σα κάνω μια. Άρχισαν σιγά σιγά να ηρεμούν. Η μικρή Λίνα και Μίνα, έχοντα τι μεγαλύτερε μέρε, είδαν ιδιαίτερα